Ο Σύλλογό συμπληρώνει 40 χρόνια ζωή 1977-2017, ο Πολιστικό Σύλλογο Ράχη Πιερία. Και τα Πάτρια, αυτή η πετυχημένη η πολιστική διοργάνωση, συμπληρώνει 30 χρόνια ζωή. Γιορτάζεται φέτο, επαιτειακή φετινή χρονιά για τον Σύλλογο. Ε, ποιο είναι λοιπόν το στίγμα των φετινών εκδηλώσεων, Οι φετινέ εκδηλώσει ακριβώ είναι αφιερωμένε ε, στην δραστηριότητα του Συλλόγου τα 40, στα 47 χρόνια. Ε, και τα Πάτρια ε, ξέρουμε όλοι ότι είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος που φέρει το ομώνυμο όνομα Πάτρια ε, τα τελευταία 30 χρόνια και έχουν γίνει ένας σημαντικός θεσμό, όχι μόνο για την ποιερία για ολόκληρη την Ελλάδα γιατί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον ε, πολλών ε, σημαντικών καλλιτεχνικών σχημάτων αλλά και πνευματικών ανθρώπων που έρχονται κάθε χρόνο στη μικρή ράχη των 500 κατοίκων για να συμμετέχουν στο επιστημονικό συνέδριο, στις ημερίδες, στις συναυλίες, στα θεατρικά δρόμενα, στα χορευτικά και όλα τα άλλα δρόμενα τα οποία πλαισιώνουν κάθε χρόνο αυτές τις πολυήμερες εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται με την ευκαιρία της πανήγυρης του Πολιούχου της Ράχης, του Αγίου Λουκάτου Ευαγγελιστού, που γιορτάζει την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου. Γι' αυτό φέτος έχουμε 40 χρόνια του Συλλόγου, αλλά τα 300 πάτρια, γιατί, γιατί τα πρώτα έγιναν με την αφορμή του εορτασμού των 10 ετών του Συλλόγου, εκδηλώσεις οι οποίες είχαν πολύ καλή απήχηση και με την αγάπη του κόσμου στην αρχή του τοπικού της ράχης και των πέριξ χωριών, αργότερα χρόνο με το χρόνο γίνονταν θεσμός, και υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πιερία για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις αυτές και βέβαια από το 1996 και μετά εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και το επιστημονικό συνέδριο. Αύριο είναι το πανηγύρι του Αγίου Λουκά τώρα στο πανηγύριο. Α, Τρίτη βράδυ, αύριο ναι. βράδυ είναι ο πανηγυρικός εσπερινός και την Τετάρτη είναι η Θεία Λειτουργία και μετά μπαίνουμε και στο πρόγραμμα των ομιλιών την Τετάρτη από τον κύριο Κώστα Γανωτή, φιλόλογο και συγγραφέα, μία ομιλία που θα έχει ως θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος μας άλλαξε τα φώτα». Ένα, είναι ένα τίτλο που μα παραξενεύει, <χει> αλλά εκεί θα Δεν είμαστε, έχουμε συνηθίσει, μας όταν, προκαλεί... Όταν μιλούμε για Αγίου, δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου τίτλου. Ναι, αλλά μα προκαλεί το ενδιαφέρον και ο κύριο Γκανοτή είναι ένα από του φίλου του συλλόγου που πολλέ συμμετοχέ έχει στα επιστημονικά συνέδρια και διακρίνεται ανάμεσα στους, σε άλλου πολλού για την υπέρμετρη αγάπη προ τα πάτρια. Μάλιστα. Τι επόμενε μέρε τι λέει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή. Βεβαίω. Την Παρασκευή, 20 του μηνό, έχουμε τη θεατρική παράσταση από το θέατρο τη Ράη και τη θεατρική ομάδα του Αγίου Φωτίου, ο αγαπητικός τη Βοσκοπούλα, σε 8 το βράδυ. Βεβαίω. Ε, και το θέατρο ταυτόχρονα γιορτάζει και αυτό τα 40 χρόνια. Γιατί η πρώτη του εκδήλωση και η βασική δραστηριότητα του συλλόγου με την οποία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα όλα τα χρόνια ήταν το θέατρο. Είναι ένα τομέα που τον υπηρετήσαμε με πολύ αγάπη και ζήλο. Παράξενο, φαίνεται. Και... Σε, ένα, σε ένα ορεινό αγροτικό χωριό. Ε, να έχουν έχει τόσο μακρά παράδοση για να ασχολήσουν με το θέατρο. Ε, να σα αναφέρω μερικά δείγματα. Είναι ο τη Βοσκοπούλας ο Παύλο Μελά, ο Διάκο, το νησί τη Αφροδίτη, η Αντιγόνη, το τίμα τη Λευτεριά. παραμύθι με παραστάσει. Παραμήνυχο εισόδημα. Βεβαίω, δύσκολε παραστάσει σκηνοθετημένε από επαγγελματίε σκηνοθέτε σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο, με μουσική επένδυση, με κουστούμια, με φροντιστηριακά, ε, επαγγελματικές επαγγελματικέ στο σύνολό του από εργαστέχνε ηθοποιού που δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτε από του επαγγελματίε. Έβγες στη πιερίας. πιερία. <laughs> ο πολιτικό σύλλογο έχει καλά οικονομικά. Πώ τα κάνει όλα αυτά, πώ τα καταφέρνει. Με την αγάπη του κόσμου και με τη θυσία των μελών του συλλόγου. Ε, και με πολλούς φίλους που έχει ο Σύλλογος ε, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μπορούμε να τα βγάλουμε με δυσκολία, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις, ε, αλλά αυτό δεν μπαίνει ως πρώτο ζήτημα, ως πρώτο ζητούμενο όταν ξεκινούν να γίνουν εκδηλώσεις, ως πρώτο ζητούμενο μπαίνει η ποιότητα των εκδηλώσεων, των παρεχόμενων εκδηλώσεων, ε, ε, αυτοί που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσει να προσφέρουν πραγματικά ουσιαστικό, να έχουν ουσιαστικό ρόλο και να προσφέρουν στο σύνολο. Και θα το δείτε και αν δείτε, κάνετε και μια ανασκόπηση και στα καλλιτεχνικά, στο ψυχαγωγικό μέρο, με τι συναυλίε δημοτικού τραγουδιού και έντεχνο τραγουδιού που έχουμε κάθε χρόνο ενταγμένε στο πλαίσιο, ότι και εκεί θέλουμε να δίνουμε ποιότητα σε, με σεβασμό στην παράδοση, με σεβασμό στο έντεχνο τραγούδι και σύγχρονο τραγούδι. Έχουν έρθει καλλιτέχνε οι οποίοι είναι, αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν και οι οποίοι φεύγοντα. Ε, φεύγουν σωματικά από τον τόπο, αλλά πνευματικά μένουν εκεί και δένονται πάρα πολύ με τον μικρό αυτό το Πάτρια τόπο. Πάτρια στην Πιερία, 30 χρόνια ζωή, 40 χρόνια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ράχης Πιερία, 17-22 στην Πιερία. Ε, εύχομαι τα καλύτερα. Καλή ναι, το, Σάββατο, το Σάββατο έχουμε τη συναυλία με τον Πέτρο τον Γαϊτάνο, τον Βασίλη τον Σερμπέζη και ε, ε, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου του Κοτσίνη. Και την Κυριακή η ημερίδα, επιστημονική ημερίδα, σε σχέση με τον πολιτισμό και την παρουσίαση του πολύχρονου έργου του Συλλόγου, αλλά και το βράδυ φιλοξενούμε χορευτικό από την Κύπρο, το οποίο θα λαμπρύνει και αυτό με την παρουσία του τα άλλα χορευτικά και τη μουσική βραδιά που θα ακολουθήσει.